ξεχωριστά θέματα όλοι οι συνάδελφοι. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη, σε αυτό που είχαμε με την 24χρονη Ανδρονίκη, να μας δώσεις όλες τις νεότερες εξελίξεις. Καλημέρα λοιπόν από Θεσσαλονίκη. Να πούμε λοιπόν ότι την Τετάρτη το μεσημέρι, μια μισή ώρα, ο σύντροφος της κοπέλας, της 24χρονης, ο 54χρονος, έφυγε από το σπίτι για να πάει σε ένα γειτονικό κατάστημα να πάρει κατατροφές για τις γάτες που είχαν στο σπίτι. Όταν επέστρεψε λοιπόν ο 54χρονος σύντροφος της κοπέλας, την βρήκε στο μπάνιο πεσμένη. Αυτό που υπέθεσε εκείνος και αυτό που κατάλαβε είναι ότι μάλλον η κοπέλα έπαθε ηλεκτροπληξία. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται από την αστυνομία, γιατί δεν έχουν βγει ακόμη τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σήμερα πιθανώς περιμένουμε τα αποτελέσματα. Από την αρχή βέβαια η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, αν ήταν κάτι παθολογικό το οποίο συνέβη στην κοπέλα, αν όντως είναι ηλεκτροπληξία. Πάντως να πούμε ότι αυτό που φαίνεται να ισχυρίζεται ο σύντροφος, γιατί χθες μιλήσαμε με μια γειτόνισσα που άκουσε τις φωνές του συντρόφου, είναι ότι εκείνος της είπε ότι όταν πήγε στο μπάνιο και βρήκε την κοπέλα, πήγε να πιάσει το τηλέφωνο του μπάνιου και είδε ότι ηλεκτρίστηκε, δηλαδή λίγο και εκείνος. Ένιωσε ότι υπάρχει μια τάση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υπέθεσε ότι είναι ηλεκτροπληξία. Μάλιστα να σας πω ότι η συγκεκριμένη γειτόνισσα, επειδή άκουσε τις φωνές του συντρόφου, ανέβηκε πάνω, είναι και η ίδια γιατρός, προσπάθησε και τις έκανε κάρπα όσο περίμενε για να έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την κοπέλα. Δυστυχώς όμως εκείνη δεν τα κατάφερε. Ο πατέρας της κοπέλας λέει ότι ήταν υγιέστατη, μιλούσε μαζί της όλο αυτό το διάστημα, ήξερε ότι ήταν καλά. Το περίεργο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο πατέρας γνώριζε ότι με τον σύντροφό της έμεναν στην Κέρκυρα. Στην πραγματικότητα όμως η κοπέλα με τον σύντροφό της μένει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Περιμένουμε όμως να δούμε τι θα μάθουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Βέβαια, θα δώσει φως στην υπόθεση αυτή, στα αίτια της θανάτου. Να δούμε αν μπορεί όντως αυτό το οποίο ακούμε παλαιότερα από τους. Κλείσε το θερμοσύμφωνα, παιδί μου, όταν μπεις. Ναι. Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα έτσι όπως έχουν γίνει οι σύγχρονες εγκαταστάσεις. Ο κύριος Μπάμπης Κωνσταντόπουλος από τους ηλεκτρολόγους, τους εγκαταστάτες. Κύριε Κωνσταντόπουλε, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Να μας δώσετε μια εξήγηση. Μπορεί να γίνει αυτό και να μην λειτουργήσει αυτόματα ο ρελέ, να πέσει άμα έχουμε κάποιο βραχυκύκλωμα ή να μεταφερθεί από τον ηλιακό θερμοσύμφωνα ή από το θερμοσύμφωνα, αν δεν είναι ηλιακός, η ενέργεια μέσα από το σύστημα της υδροδότησης και να τεινάξει τον άνθρωπο στον αέρα. Καλημέρα. Καταρχάς, κύριε Υποφάντη και κυρία Τροκόη, με το θλιβερό αυτό συμβάν είναι η ευκαιρία να σας καλημερίσω, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα είναι λίγο πιο βαθιά από αυτό που αναφέρατε, κύριε Υποφάντη. Για πείτε μας. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά που λέτε και σαφώς δυστυχώς γίνονται και για αυτά υπάρχουν ευθύνες. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε και εμείς το κάνουμε και εσείς που σε κάθε ευκαιρία το κάνετε και πρέπει να ακουστήσουν καταναλωτές ότι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα την εγκατάσταση. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο οι καταναλωτές. Το βασικό είναι το θεσμικό. Στις πόλεις που γίνεται συνήθως τέτοια ηλεκτροπληξία συμβαίνει το φαινόμενο να έχουμε ασθενείς γιώσεις. Οι γιώσεις αυτές είναι ασθενείς γιατί έχει αλλάξει το σύστημα γιώσεων στις πόλεις εδώ και πολλές δεκαετίες και δεν έχει αναλάβει την ευθύνη ο ΔΔΕ που οφείλει, πρώην ΔΕΗ που όφιλε, να βοηθήσει τα συστήματα γιώσεων στις κατοικίες. Αποτέλεσμα είναι να μην πετυχαίνεται καλή γίωση σε κατοικίες, γιατί για να πετύχουμε με καλή γίωση χρειαζόμαστε και χρήματα αρκετά, αν δεν γίνει ένα κεντρικό σύστημα, και έτσι να την πληρώνουν καταναλωτές και αθώοι άνθρωποι όπως δυστυχώς η κοπέλα που αναφέρεται. Άρα μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Βεβαίως μπορεί και θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε παλιές κατοικίες. Η Θεσσαλονίκη είναι έχει παλιές κατοικίες. Ακριβώς, που ενδεχομένως να έχει το παλιό σύστημα γείωσης στην περιοχή που είναι η κοπέλα, να μην έχει δοθεί η ιδιαίτερη προσοχή και έτσι να μεταφέρθηκε το ρεύμα ακόμη και από διπλανή κατοικία. Προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε θανάτους από διαρροή σε διπλανά κτίρια. Βεβαίως, γιατί μεταφέρεται το ρεύμα μέσω των αγωγών της ίδρευσης σε παλιά συστήματα. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ατυχημάτων. Άρα πολύ... τι πρέπει να γίνει, ερώτηση. Δεν τα ακούμε όλα αυτά στην δημοσιότητα, δεν βγαίνουν. Ναι.
Δηλαδή δεν λέτε ότι δυστυχώς, ακόμη και να κλείσει κάποιος το θερμοσύμφωνο προτού μπει, μπορεί να, να κάνει το μπάνιο του, μπορεί επίσης να έχει τέτοια κατάληξη. Αν υπάρχει διαρροή. Ναι. Βεβαίως, σας θυμίσω ένα γεγονός ηλεκτροπληξία στη Νέα Ιωνία, όπου παιδί 20 τόσο χρονών πήγε να τεινάξει τα χαλιά του στη βεράντα, ναι, και κατακεραυνώθηκε από το ρεύμα που είχε διαρροή από ένα διπλανό μαγαζί. Καμία σχέση λοιπόν να έχουμε με εμείς πλήρη ασφάλεια στο σπίτι, αν δεν έχει και ο διπλανός μας, και για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται και η κεντρική βούληση της πολιτείας και του ΔΔΕ, που καταγγέλλω ευθέως ότι συγκαλύπτουν το γεγονός, γιατί έχει μεγάλο κόστος να πραγματοποιηθεί αυτή η προστασία για τον πολίτη. Ναι. Τα λέμε πάρα πολλά. Τι μπορούμε χρόνια να κάνουμε τώρα, δώστε μας συμβουλές, γιατί αν είναι έτσι τα πράγματα και κινδυνεύουμε από το ρεύμα, μιλάμε για τις κατοικίες τις παλιές, ναι, όχι τις καινούργιες, έτσι. Όχι τις καινούργιες. Πιο πολύ γι' αυτό, ναι. Πρέπει, αλλά το σύστημα να μας πείτε είναι παλιό, πολλές. Έλεγχος τι πρέπει σπίτι, να κάνουμε. Ο έλεγχος στο σπίτι, απλώς ο έλεγχος στο σπίτι μας, πώς μπορεί να γίνει. Ο έλεγχος από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους με ειδικά όργανα, όχι με το βλέμμα και όχι με ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι, mm-hmm, με αποτελέσματα και να πάρουμε μια πιστοποίηση από τον ηλεκτρολόγο ότι έχουμε μια σοβαρή και αξιόπιστη γείωση και φυσικά ρελέ προστασίας απαραίτητο στον πίνακα. Mm-hmm. Αυτές είναι οι δύο βασικές, τα δύο βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένας ηλεκτρικός πίνακας. Mm-hmm. Αυτό όμως, ξαναλέω, πρέπει να το έχουν όλες οι κατοικίες, γιατί μία στις 100, μία στις 1000 συμβαίνει η ηλεκτροπληξία από γειτονικό διαμέρισμα. Κύριε Κωνσταντόπουλε, περιμένουμε και το πόρισμα, την δικαστική εξέταση, να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κοιτάξτε αυτή την κοπέλα, σαν τα κρύα τα νερά πραγματικά. Σαν τα κρύα τα νερά αυτό το κορίτσι. Και αν έχει φύγει με αυτόν τον τρόπο εν έτη 2023, γιατί δεν έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, γιατί δεν έχουν δαπανηθεί χρήματα για να αλλάξει ο τρόπος γείωσης των παλαιών, ξαναλέω και πάλι, πολυκατοικιών και κατοικιών, ή μπορεί σε πολλές από αυτές να μην υπάρχει το ρελέ ασφαλείας, να είμαστε ακόμα, θυμάστε, με την παλιά την ασφάλεια, με την κομπίνα. Δηλαδή, γιατί. Τα βλέπουμε κάθε μέρα εμείς αυτά, δυστυχώς. Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξουν. Και πρέπει να αλλάξουν και να δώσουμε και έμφαση, ξαναλέω, στο σύστημα γείωσης που προσφέρει. Έχετε ο ΔΔΕ στις κατοικίες. Έχετε δίκιο. Δεν ξέρω αν προσφέρει σύστημα σε όλες τις περιοχές. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στον